In Business News. Ο Ρότζερ Φλίν, ένας από τους κορυφαίους ανά τον κόσμο στον τομέα του Organizational Change, ταξίδεψε στην Κύπρο, ειδικά για το 13ο Συνέδριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στόχος του συνεδρίου ήταν να προτείνει πρακτικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, σε μια εποχή που η κρίση και οι επιπτώσεις της απαιτούν γενική εταιρική αναδόμηση. Ο Ρότζερ Φλίν μίλησε για τις ανθρώπινες πτυχές της αλλαγής μέσα σε δυσχερείς συνθήκες και τι είναι αυτό που απαιτείται για να εμπνεύσεις και να παρακινήσεις τα στελέχη σου, ακόμη και όταν δεν είναι ξεκάθαρο αν οι θέσεις τους είναι ασφαλείς. Well, I'm quite excited. There's quite a buzz in the room. This is all about transformational change, and all my experiences of leading change in some quite large organizations, international organizations. So I'm going to talk to everyone about my experiences and kind of what worked for me. Το συνέδριο που είχε τίτλο Change Management, Engaging the People, Managing the Process, διοργάνωσε η AMH και η PwC Κύπρου. Αυτά τα συνέδρια σκοπό έχουν να μαζεύουμε και να μοιράζουμε γνώση. Φέρνουμε πάντα ομιλητές από το εξωτερικό όπου μας βοηθούν να αντιληφθούμε τι είναι οι βελτιστές πρακτικές στο εξωτερικό. Πάντοτε όμως πρέπει να προσαρμόζουμε στα δικά μας δεδομένα. Γι' αυτό έχουμε πάντοτε ενότητα για την κυπριακή πραγματικότητα και έχουμε ένα συνδυασμό ξένου ομιλητή με τις δικές του εμπειρίες, πρακτικές, εφαρμογές σε επιχειρήσεις και κυπριακές επιχειρήσεις με δικές τους εμπειρίες μέσα στην κάθε χρονιά που περνούμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να βρεθούν εταιρείες να ανταλλάξουν απόψεις, βέλτιστες πρακτικές. Σαν DHL είμαστε σε ένα όμιλο που είναι μέσα στους 10 μεγαλύτερους εργοδότες στον κόσμο. Επομένως, έχουμε κάποια πράγματα να μοιραστούμε και πιστεύω ότι θα πάρουμε και εμείς αρκετά πράγματα από το συνεδρίο. Το συνέδριο παρακολούθησαν μεταξύ άλλων γενικοί διευθυντές και διευθυντές από όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, διευθυντές και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού και άλλοι επαγγελματίες από το χώρο. Χορηγοί του συνεδρίου ήταν η CableNet, DHL Express Κύπρου και Γιώργος Γεωργίου και συνεργάτες ΔΕΠΕ. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το περιοδικό In Business και το inbusinessnews.com.